Βρετανία έπρεπε να είναι ντυμένος λίγο πιο συντηρητικά. Όμως, προτιμώ τους ανθρώπους που έχουν το προσωπικό του στυλ παρά αυτοί που κάνουν τα πράγματα φαινομενικά έτσι όπως πρέπει και από πίσω είναι διαφορετικοί. Οπότε, τον εκτιμώ. Στην Ελλάδα, και εφόσον τώρα είναι κυβέρνηση, έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν. Εκεί που πας καλεσμένος, πρέπει λίγο να σέβεσαι και αυτόν που σε καλεί. Έτσι πιστεύω. Τον Αλέξη Τσίπρα, τον καινούργιο μας πρωθυπουργό, πώς τον βλέπεις? Είναι ένα νέο παιδί, δείχνει να έχει όραμα και θέληση. Εγώ γενικά είμαι πιο συντηρητική στις πολιτικές μου απόψεις, αλλά μακάρι το παιδί αυτά που λέει να καταφέρει να τα κάνει και πράξη. Τα είχες ποτέ με πολιτικό βουλευτή ή τα λοιπά? Όχι, παιδιά, δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να κάνω καμία συζήτηση με αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά δηλαδή, δεν έχουμε τίποτα κοινό. Έχετε ένα κοινό με το θέατρο. Αρκετοί βλέπουν θέατρο. Βλέπουν. Καλά, πιο πολύ από υποχρέωση. Δεν νομίζω ότι το βλέπουν και χαίρονται και πάρα πολύ. Όλοι με κατεβασμένες μούρες είναι. Μ' αρέσει από την καινούργια κυβέρνηση ο Σακελαρίδης. Είναι εγωιτευτικός. Έκανες αν καταλάβαινες ότι μία γυναίκα φλερτάρει τον άντρα σου? Θα χαιρόμουν ιδιαιτέρως. Το ότι ακόμα αρέσει. Μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει? Δεν το έλεγα κατηνιά. Που είχα βάλει detective να παρακολουθήσω τον Μάριο Φραγκούλη, τον νόμιζα ότι με πατάει. Τελικά απλά έβγαινε με τους ηθοποιούς τους φίλους. Δεν έκανε τίποτα το παιδί. Δεν έκανε τίποτα. Πρώτον, με ξεπερνάει το γεγονός ότι ρωτάνε οι δημοσιογράφοι τη Μαριλένα Παναγιωτοπούλου για τα πολιτικά. Πρώτο, με ξεπερνάει. Για το στυλ, Γιώργο, για το στυλ. Δεν τη ρωτάνε για το στυλ. Δεν τη ρωτάνε για το στυλ. Ξεκίνησε από το στυλ και πήγε στην πολιτική μετά. Πώς σας φαίνεται η νέα κυβέρνηση? Ρωτήσανε και έκανε πολιτική δήλωση ότι μακάρι να τα καταφέρει και εγώ είμαι δεξιά και αυτό το παιδί. Γιατί δεν ψηφίζει η Μαριλένα, δεν κατάλαβα. Να τα καταφέρει το παιδί. Το παιδί, Γιώργο, δεν ψηφίζει η Μαριλένα, δεν έχει άποψη. Εγώ είπα την γνώμη ότι με ξεπερνάει το γεγονός ότι ρωτάνε για πολιτικά οι δημοσιογράφοι. Ναι, πλάκα πλάκα πάλι για το πουλ. Γιατί δεν ρωτήσουμε? Ρωτήστε τη για τα θέατρα, ρωτήστε αυτά που λέει που αρέσει άμα την κερατών τον άντρα τη. Όλοι μαζί το κάνουν. Και λίγο αυτό λέει με τον Τζίπρα που είναι κάτι Γιώργο, καινούριο. Όλοι έχουμε δικαίωμα να έχουμε πολιτική άποψη. Γιώργο, αυτό με τον Τζίπρα είναι κάτι καινούριο και σαν ερώτηση πουλάει. Και επειδή είναι και νέο παιδί, το είπε παιδί τον Τζίπρα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Και εξάλλου να σου πω κάτι, αυτό που λέει η Μαριλένα, με αυτό ταυτίζεται πάρα πολλοί κόσμο. Δηλαδή λέει ότι είναι μια νέα κυβέρνηση εκλεγμένη σαφώ με μεγάλη πλειοψηφία, αλλά σε όλου υπάρχει ένα ενδόμηχο